Αναβρασμός επικρατεί στον Πανασό και στα γύρω χωριά, καθώς έκλεισε ο δρόμος στην περιοχή για λόγους ασφαλείας και για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του έργου Αγία Βαρβάρα από Μαρμά, του κάθετο δικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Θέλουμε να διατηρηθεί ο δρόμος ανοιχτός, να έχουμε πρόσβαση προς Αγία Βαρβάρα και Ηράκλειο, να έχουμε πρόσβαση στο νοσοκομείο, να έχουμε πρόσβαση στο κέντρο υγείας. Όλη η Μεσαρά θέλει να προχωρήσει το έργο, αλλά να αποκλείσουν 5.000 ανθρώπους από εδώ και πέρα. Δεν είναι λογικό. Έχει σχολεία, έχει δασκάλους που πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα. Δεν έπρεπε να είχαν φροντίσει να είχαν κάνει μια παράκαμψη πιο κοντινή και όχι να μας στέλνουν 45 χιλιόμετρα να πάμε στο Ηράκλειο στις δουλειές μας. Αυτή η περιοχή λέγεται Τσιλάστρα από τους προγόνους μας. Γιατί κινούνται τα χώματα με τη βροχή. Ήρθαν και φτιάξαν λοιπόν ένα έργο σε μια επικίνδυνη περιοχή και δεν πρόβλεψαν τι θα γίνει στο μέλλον. Κάτοικοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο δρόμος δεν θα κλείσει για τα οχήματα και ότι κάθε μέρα θα δίνουν αγωνιστικό παρόν στον επίμαχο δρόμο. Δεν είναι μόνο αυτό εδώ γάμο, έχουν αποκλείσει όλο το χωριό. Αγροτικούς δρόμους, τεχνικά. Είμαστε Γενάρης και προχθές έκανε 120 χιλιοστά σε μια βραδιά. Σε μερικόντα σπίτια μπήκε και νερό. Παραπέρα δεν μπορεί να περάσει ούτε 4x4. Μπολτόζα θα καθίσει εδώ γάμο. Αν θεωρούν ότι αυτοί μπορούν να περάσουν, να πάνε σε περιουσίες, θα μπορούμε κι εμείς. Ο Διευθυντής Κοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ βρέθηκε το μεσημέρι στην περιοχή και συνομίλησε με τον Δήμαρχο και με εκπροσώπους των κατοίκων. Ο Γιώργος Αγαπάκης έκανε σαφές ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και ότι θα πρέπει να γίνει μια ελάφρυνση του πρανούς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυκλοφορία θα μπορεί να διεξάγεται για κάποιες ώρες την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, με την ευθύνη του εργολάβου, μέχρι τις 10 Μαρτίου, οπότε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχει θέμα επικινδυνότητας. Να μας φτιάξουν λοιπόν έναν παράδρομο πιο ασφαλή και μετά να τον κλείσουν. Τόσο απλά είναι. Όταν περνάγανε τα δοκάρια αυτά της γέφυρας, που είναι το κάθε δοκάρι 106 τόνους, είχε 3 δοκάρια πάνω η πλατφόρμα και ανέβαινε πάνω. Και τώρα είναι επικίνδυνο για το 4x4 και το ΙΧ. Αυτές είναι κοροϊδίες. Παράλληλα, ο κ. Αγαπάκης υποστήριξε ότι μετά τις 10 Μαρτίου θα υπάρξει μόνιμη πρόσβαση κάτω από τη γέφυρα. Την ημέρα δουλεύουν, φτιάχνουν και το βράδυ πέφτουν. Το γεφύρι της Άρτας θυμίζει αυτό. Πώς είναι τα παιδιά στην άμμο που φτιάχνουν το σπιτάκι και έρχεται το κύμα και το παίρνει μετά. Αυτό το πράγμα κάνουν. Αυτά τώρα τα νερά, όταν βέβαια τρέχει μέσα στο δρόμο, θα τον χαλάσουν το δρόμο. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα σημεία στο υποεκτέλεση έργο, όπως και την επιδείνωση των κατολιστήσεων που υπήρξαν πρόσφατα. Έχουν πέσει δεύτερη φορά και τρίτη φορά συγχρόνως. Κοίτα μετά που έχουν πάει φούντο. Αυτά έχει φύγει από πάνω, πιο από πάνω ο δρόμος ο αγροτικός και έχουν μαζευτεί όλα εδώ.